Τι εννοείς είναι απότιστη, τώρα πάει να με κατηγορήσει για το Αλεξανδρινό, καταλάβατε τι πάω να πάθω. Μην το δείξεις, Ραδιο Ραζίλη, σε παρακαλώ. Τι λες καλέ, το ποτίζουμε όπως μας είπες, δεν μας είπες ένα ποτήρι την εβδομάδα. Ναι. Αυτό κάνουμε και έχει γίνει έτσι κακομήρικα. Αφιδάτος έπαθε. Δεν έχει πάθει, η άλλη έξω πώς είναι. Μια χαρά η άλλη καμάρα. Η άλλη είναι έξω, ε. Την έχετε ποτίσει καθόλου αυτή, ναι, όχι. Αυτή δεν πρέπει. Καλημερούδια λοιπόν, κόσμο, τι κάνετε, πώς είσαστε και καλώς ήρθατε στην ένατη μέρα του vlog μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχω βαφτεί, τώρα φτιάχνω και τα μαλλιά μου, ετοιμάζομαι. Γιατί κλαις τώρα, δεν έχει φύγει η γιαγιά, εδώ είναι, νάτι. Έχω ένα διαδικτυακό event σήμερα, όχι ότι ανοίγω την κάμερα, δεν την ανοίγω, αλλά έτσι για μένα είπα να ετοιμαστώ λίγο να φτιάξω τα μαλλιά μου, γιατί τις δύο τελευταίες ημέρες έτσι δεν είχα καταφέρει λίγο να περιποιηθώ. Και σήμερα διαπίστωσα ότι πρέπει να κλείσω ένα ραντεβού, να πάω στη δερματολόγο μου να μου ρίξει μια ματιά, γιατί έχω βγάλει έτσι κάτι περίεργα σπυράκια, τα οποία έτσι με προβληματίζουν και θέλω να πάω να κλείσω να κάνω έναν καθαρισμό τις επόμενες ημέρες. Θα πάρω σήμερα τηλέφωνο. Να δω τι γίνεται. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έτσι έχω περιποιηθεί σήμερα τα μαλλιά μου, το μακιγιάζ μου, το ένα τ' άλλο. Έχω ένα διαδικτυακό event να παρακολουθήσω λίγο αργότερα. Όχι ότι ανοίγω κάμερα, αλλά είπα έτσι να είμαι περιποιημένη και για μένα περισσότερο. Και σήμερα είναι μια ημέρα η οποία ή που θα ξεαγχωθώ ή που θα αγχωθώ ακόμα περισσότερο. Γιατί σήμερα στις 5 έχουμε ραντεβού με την παιδοδοντίατρο, η οποία θα μας πει τι γίνεται με αυτό το δοντάκι του Αλέξανδρου και τι γίνεται με αυτό το δοντάκι του Αλέξανδρου γενικότερα, αν είναι κάποιο έξτρα δοντάκι, τι συμβαίνει. Πού είναι το καπάκι, για πήγαινε φέρε το καπάκι για την πρίζα, για φέρε το, γιατί κάπου το πήγες. Του αρέσει πάρα πολύ να εκτελεί εντολές του Αλέξανδρου, του αρέσει πάρα πολύ να του λέω πήγαινε φέρε εκείνο, πιάσε εκείνο. Πού είναι το καπάκι, για βρες το, για βρες το, για πήγαινε βρες το, κάπου το έβαλες. Πού το έβαλες, για ψάξε να το βρεις. Και του αρέσει πάρα πολύ, το διασκεδάζει, του αρέσει, του φαίνεται σαν παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε ναι, σήμερα έχουμε παιδοδοντίατρο και έχω, το άγχος μου έχει φτάσει κόκκινο. Μπράβο, αγάπη μου! Για έλα να σε βοηθήσω να το βάλουμε στην πρίζα. Μπράβο, είσαι τέλειος, κόλλα 5. Κόλλα 5, μπράβο. Λοιπόν, και πάω να φέρω και το λαδάκι μου τώρα από Γκιζού να βάλω στα μαλλιά μου. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα λαδάκια που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και αυτό και. Έχω δύο top. Έχω το Moroccan Oil, σας το έχω πει, και το Gizou. Η Gizou, τέλος πάντων. Απλά προτιμώ το Gizou και το ξαναγόρασα. Τώρα σας είχα πει πριν λίγες ημέρες ότι έκανα αγορά από Gizou και η οποία και αυτή δεν έχει έρθει. Ούτε στο γνωτήριο έρχεται ούτε λάδι, τίποτα. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες και από τα δύο και τίποτα. Δεν έχει έρθει κανένα. Τέλος πάντων. Και το λέω αυτό τώρα γιατί εγώ παρήγγειλα πριν λίγο καιρό κάτι από Ολλανδία και έκανε μια μισή εβδομάδα να μου έρθει. Δηλαδή θεωρώ ότι μια μισή εβδομάδα και πάλι είναι πολύ από Ολλανδία όταν έχεις πληρώσει 25 ευρώ μεταφορικά. Νομίζω ότι μια μισή εβδομάδα είναι too much. Αλλά οκ, okay, λες άντε εξωτερικό, άντε να βυθώ μέχρι να μπει σε αεροπλάνα, να φτάσει, να αλλάξει και πόλεις, να κάνει, να ράνει. Δεν έρχονται όλα κατευθείαν. Βέβαια όταν έχεις πληρώσει 25 ευρώ μεταφορικά, νομίζω ότι δικαιολογημένα θέλεις να σου έρθει το πολύ σε 5 ημέρες. Τέλος πάντων, τώρα με Γκιζού δεν πλήρωσε κάποια μεταφορικά, ήταν δωρεάν τα μεταφορικά. Τέλος πάντων, και ναι, σας έλεγα ότι επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για τα μαλλιά μου, πολύ κουνάω, Λοιπόν, επειδή με ρωτάγατε πάρα πολύ για τα μαλλιά μου, ήθελα απλά να σας πω ότι εγώ, σαν top λαδάκια, έχω το Moroccan Oil και τον Gizou. Απλά προτιμώ και παίρνω τον Gizou, γιατί είναι αόσμο. Κάποιοι βρίσκουν άρωμα σε αυτό το λάδι. Εγώ δεν βρίσκω κανένα άρωμα. Όσες φορές και να το μυρίζει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ, που το πιάνει μύτη μου πολύ πολύ δύσκολα. Απορώ πως έχω δει πάρα πολλά review στο YouTube πριν το αγοράσω και όλες το βγάζανε τη συσκευασία, το μυρίζανε και κάνανε wow, μυρίζει καταπληκτικά και μόλις ήρθε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να το μυρίσω, γιατί είχα πραγματικά πιστέψει ότι μυρίζει τέλεια. Μυρίζει όντως κάτι, αλλά είναι τόσο ελαφρύ που δεν λες wow, τι άρωμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, πάω να βάλω το λαδάκι μου τώρα έτσι για να λάμψουν τα μαλλιά μου και να μην φριζάρουν εδώ σε κάποια σημεία που έχει μείνει λίγο το φριζάρισμα. Θέλω να δείτε κάτι λίγο εδώ προσεκτικά. Αυτό είναι το παιχνίδι του Αλέξανδρου, το σπιτάκι του. Και εδώ είναι που βάζει ο courier, υποτίθεται ο ταχυδρόμος τα γράμματα. Ναι, τα βρήκα, τα εντόπισα. Και κοιτάξτε εδώ, όταν χάνω κάτι, πάντα κοιτάω εκεί μέσα. Και ορίστε.
έτοιμο και το μεσημεριανό μας. Τρελαίνομαι για μπρόκολο. Τρελαίνομαι, δεν ξέρω εσείς, και δεν το έτρωγα ποτέ. Τα τελευταία χρόνια έχω ξεκινήσει και το τρώω. Γιατί έτυχε μια φορά να το δοκιμάσω και ξετρελάθηκα. Και μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Οπότε, άντε καλή μας όρεξη τώρα. Σας έχω εδώ πλάνο τη σελίδα Life Likes, γιατί θέλω να σας πω ότι γενικότερα φέτος έχω ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα και νιώθω ότι θα ξεχάσω κανέναν σε δώρο και θα τρελαθώ. Και λίγο πριν συνειδητοποίησα, λίγο νωρίτερα το πρωί, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πάρει γούρια. Εγώ που το έχω ως έθιμο, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, για κάθε σπίτι, όχι για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά για κάθε σπίτι να παίρνω δώρο και ένα γουράκι. Δηλαδή για την αδερφή μου την Εμιλία θα πάρω ένα γούρι για το σπίτι της, για την αδερφή μου τη Ματίνα ένα γούρι και ξεχωριστά τα δωράκια που σας έχω πει για τον καθένα. Και εννοείται θα έμπαινα έτσι Life Likes να ρίξω μια ματιά και είδα ότι αν μπείτε στη σελίδα εδώ πέρα του Life Likes, καθίστε να σας πάω εδώ στην αρχική για να καταλάβετε. Εδώ στην αρχική αν πάτε εδώ πέρα πάνω που λέει Life Likes, Advent ή Calendar και πατήσετε, εδώ πέρα δηλαδή που πάτησα εγώ, έρχεστε εδώ και σας ανοίγει το Advent, το ηλεκτρονικό Advent Calendar της Life Likes. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ πρωτότυπο που έχουν κάνει. Είχα δει ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είχα ψάξει να δω πάνω κάτω τι παίζει. Και συμφέρει πάρα πολύ, διότι αν δείτε, όσα κουτάκια έχουν ξεκλειδώσει, έχουν από μέσα από κάποια σετάκια, είτε κοσμήματα, είτε εδώ πέρα έτσι σετ με μπρελόκ, ημερολόγιο κλπ. Εδώ πέρα έχει, ας πούμε, με δαχτυλίδια και τα έχει από ό,τι διάβασα κάτω στις πληροφορίες σε πιο προνομιακές τιμές. Βασικά το είδα κιόλας, γιατί ενθουσιάστηκα μόλις είδα το σημερινό, το νούμερο 8. Κοιτάξτε εδώ στο νούμερο 8. Έχει ακριβώς αυτό που έψαχνα και από... Πού είναι η τιμή, κοιτάξτε, από 51 ευρώ το έχει, τα έχει 40 και 80, τα 3 γουράκια. Κοιτάξτε τι ωραία, να δώσω ένα στην μία μου την αδερφή, ένα στην άλλη μου την αδερφή, ένα στην ονά μας και θα πάρω και κάποια άλλα έτσι για τους γονείς μας κλπ. Επίσης το πάρα πολύ ωραίο και καλό είναι ότι σου έρχονται έτοιμα και στη συσκευασία δώρου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν χρειάζεται μετά το να ψάξετε κάποια τσαντούλα έξτρα, ούτε να καθίσετε να κάνετε αμπαλάζ αν δεν το έχετε σαν και εμένα. Το να κάνετε αμπαλάζ και τα βγάζετε στην κατάσταση που το έχω βγάλει εγώ τα δώρα. Τέλος πάντων, οπότε έρχονται έτοιμα και δεν θα καθίσω κι εγώ ούτε να αγχωθώ και να. Παλέψω με τα χαρτιά περί τυλίγματος κλπ. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αν θέλετε μπορείτε να μπαίνετε και εσείς, να ρίχνετε έτσι μια ματιά τι βγαίνει στο ημερολόγιο του Life Likes και ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας βολεύει μπορείτε να το παίρνετε. Ένα, ας πούμε, στο νούμερο 2, κοιτάξτε, είχε το μονόγραμμα και το ζώδιο. Μπορείτε να το πάρετε ή σετ για κάποιον ή να πάρετε διαφορετικά για τον καθένα και να δώσετε σε μια φίλη σας που είχε το ζώδιό της και στην άλλη σας φίλη το μονόγραμμά της. Και το παίρνετε σε καλύτερη τιμή. Πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένας τέλειος οδηγός αγορών τώρα για τα Χριστούγεννα που όσο να είναι εντάξει θέλουμε όλοι να ψωνίσουμε τα δώρα στους φίλους μας κλπ. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε και οικονομία, έτσι. Ωραία λοιπόν. Πολύ ωραίο, σας βάζω εγώ link κάτω στην περιγραφή για το Advent, να μπαίνετε να ρίχνετε έτσι μια ματιά. Και τώρα θέλω να καθίσω να πω λίγο κι εγώ στα κοσμήματα και στα... θέλω να ρίξω μια ματιά για κοσμήματα που μπορώ να φορέσω στις γιορτές, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Έτσι τα κάνω. Συγχωρέστε το χάος που επικρατεί εδώ, έβαλα λίγο τον Αλέξανδρο να κοιμηθεί μαζί μου να είναι λίγο φρέσκος. Στον παιδοδοντίατρο, γιατί δεν ξέρω τι μας περιμένει. Ναι, τώρα θα φύγουμε. Και έχουμε ετοιμαστεί, εγώ φοράω ένα απλό τζιν από American Eagle και αυτό εδώ το μπλουζάκι από Elizette. Και τώρα έχουμε τα κοσμήματα από Life Likes. Έβαλα ματάκι. Α, κάπου έβγαλα και κάτι σκουλαρίκια, πού είναι? Δεν ξέρω, κάπου τα έβγαλα τώρα και κάπου τα παράτησα, τέλος πάντων. Και είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε, εδώ, και είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε, να πάμε στον παιδοδοντίατρο και επιστρέφω να σας πω τα νεότερα από τον Αλέξανδρο, αλλά θα πάμε και μια βόλτα τώρα ή από το Mall ή από το Golden, δεν ξέρω, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Γιατί αύριο η μαμά του Κανάκη γιορτάζει, οπότε πρέπει να θα πάμε και πρέπει να πάρουμε κάτι, πέρα από τα δώρα των Χριστουγέννων που σας έχω πει αυτές τις μέρες. Οπότε αυτά, πάμε.
Η ώρα είναι 9 παρά 2 λεπτά. Να σου πω, για φέρε το καινούργιο σου το απόκτημα. Επειδή είσαι ένα καλό παιδί στον οδοντίατρο να δείξουμε. Διαφέρει το δώρο σου, το παιχνίδι σου, το καινούργιο να το δείξουμε εδώ πέρα στον κόσμο. Έλα να δείξουμε το καινούργιο σου παιχνίδι, επειδή είσαι ένα πολύ καλό παιδί στον οδοντίατρο. Της κακομοίρας έγινε, δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Μας είπε ότι είναι κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλά παιδάκια και να μην ανησυχούμε. Πήραμε αυτό το τέλειο πυροσβεστικό όχημα, να ξέρετε, σε περίπτωση που ψάχνετε έτσι για τα παιδάκια σας, έχει ξετρελαθεί ο Αλέξανδρος με αυτό το πυροσβεστικό όχημα. Λοιπόν, μας είπε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ότι είναι κάτι πάρα πολύ συχνό και το παθαίνουν πάρα πολλά παιδάκια. Και ότι δεν υπάρχει λόγος άγχους. Τώρα το αφήνουμε έτσι. Το καλό είναι ότι ο Αλέξανδρος είχε ήδη μεγάλο κενό εκεί, οπότε δεν ζορίζει τα άλλα δόντια, οπότε δεν μας ενοχλεί, θα βγει κανονικά. Αλέξανδρε, και τι έχει το κουτάκι σου, μια γελαδίτσα. Μια γελαδίτσα, αγάπη μου. Ούτε που τον ενδιαφέρει, έτσι. Γιατί είναι το καινούργιο παιχνίδι. Μας είπε στο δεύτερο, αν ξαναβγεί, τότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να χαίρομαι που βγήκε παραπάνω δόντια και δεν βγήκε ένα λιγότερο. Γιατί πλέον μου είπε ότι έχει παρατηρηθεί ότι πάρα πολλά παιδάκια βγαίνουν με μείον κάποια δόντια. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτά. Να ξέρετε, για όσες με ρωτήσατε και να σας πω τι έμαθα, γιατί έχει συμβεί και σε εσάς. Λοιπόν, NYX Butter Gloss. Look fantastic. Εννέα look fantastic. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ποια απόχρωση είναι? Έχει ρουζ, δεν είναι? Ναι, ένα μπλάσ από NARS. Κοιτάξτε, αγαπάω NARS. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα περίμενα, θα σου δώσω το κουτάκι όμως. Κάτσε αγαπούλη μου. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρακάτι που σας είπα. Και κανονικά πρέπει να έχω κλείσει ήδη. Τι? Να το πάω στα σκουπίδια, περιμένετε, γιατί πρέπει να πάει στα σκουπίδια τα χαρτάκια τώρα. Να έχω κλείσει αυτό το vlog μας και να το επεξεργάζομαι, γιατί έχω να κοιμηθώ σωστά 2 βράδια. Το πρώτο ήταν που είχε κάνει ο Αλέξανδρος το εμβόλιο και δεν ήταν καλά που σας έλεγα. Και το δεύτερο ήταν το σημερινό. Μία αγάπη μου, μην το σκίζεις, το θέλουμε. Το θέλουμε, σε παρακαλώ, μην το σκίσεις. Βάλ το στη θέση του, εσύ που είσαι καλό παιδί. Μπράβο. Μπράβο, και έλα να παίξεις. Πού είναι το πυροσβεστικό σου όχημα? Πού το πήγε καλέ? Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν, και δεν έχω κοιμηθεί 2 βράδια τώρα, γιατί ο Αλέξανδρος κοιμάται μαζί μας και μάλλον τον πονάει το χέρι του και τεντωνότανε, ψιλομουρμούραγε, γενικότερα ένα χάλι μαύρο. Εδώ, δώσ' το μου να στο ανοίξω. Δώσ' μου να στο ανοίξω, μπράβο. Λοιπόν, και ναι, και πρέπει να το έχω κλείσει ήδη, μήπως και κατάφερνα να κοιμηθώ από τις 10, αλλά δεν νομίζω. Γιατί τώρα, πέρα το ότι έχω αυτό, έχω να φτιάξω και μαλλιά. Σας αφήνω. Γιατί δεν βλέπω να μπορώ να τελειώσω το βίντεο. Θα πεις γεια. Για πες γεια σας. Γεια, για πες. Θα πεις γεια. Ούτε καν. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Και σας περιμένω πάλι αύριο στο νούμερο 10. 10 μάλλον, 10. Φιλάκια.